σε ένα σύστημα που πραγματικά θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά συγχρόνως θα συμβάλλει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όμως, το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης που καθιερώνει ο νόμος 4250 του 2014, πιστεύω ότι είναι ένα σύστημα άδικο και κοινωνικά παράδειγμα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον επιμερισμό των ποσοστών, το θεωρώ πέρα για πέρα αυθαίρετο και θα έλεγα ότι πολύ επικίνδυνο, και θα ήθελα ειλικρινά αυτοί που είχαν την έμπνευση να καθορίσουν αυτά τα ποσοστά πώς τα καθόρισαν. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι αυθαίρετα, καθόλου δίκαια και θα έλεγα αναποτελεσματικά. Γιατί αυτό το σύστημα πιστεύω ότι αυτή η αξιολόγηση θα συμβάλλει στην διάλυση των υπηρεσιών του Δήμου μας αλλά και κάθε Δήμου και θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση σε διέξοδο. Γι' αυτό προσωπικά εκφράζω την κάθετη διαφωνία μου στο νόμο αυτό και ειδικότερα στην ποσόστοση, η οποία σίγουρα θα οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα και κατ' επέκταση σε απόλυση. Συμφωνώ απόλυτα και με το ψήφισμα της ΠΕΔ, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει όλοι οι φορείς που είμαστε εμπλεκόμενοι, πρώτα οι Δήμοι και δε μπροστά, θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην αλλαγή αυτού του νόμου για την αποκατάσταση, θα έλεγα, κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα των εργαζομένων που ασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λέω. Λοιπόν, έτσι ένα εργαζόμενο αυτό πρέπει να καλυφθεί και φοιτής. Να μην προβεί στην αξιολόγηση. Να τις δώσουμε λοιπόν την πολιτική τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο, την πολιτική κάλυψη και δίκη δικαιοσύνη και να μην προβούμε τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, έτσι, μια απάντηση σε αυτό μια ξεκάθαρη πρόταση. Τώρα, από τα λεγόμενα του Δημάρχου για τον πολιτισμό εδώ, δεν κατάλαβα. Εντάξει, είστε κατά του νόμου, θα γίνει η απόφαση του επιμερισμού ποσοστών ή δεν θα γίνει. Θα πάρει απόφαση το Συμβούλιο που θα λέει ότι δεν θα γίνει απόφαση επιμερισμού ποσοστών. Όχι, ρωτάω. Δεν κατάλαβα. Ερώτηση κάνω. Δεν κάνω κριτική ούτε τίποτα. Ερώτηση κάνω. Αυτό και για να καλυφθούν οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές που δεν θα προχωρήσουν καμιά διαδικασία και να μην τους καταληφθούν ευθύνες αργότερα γιατί δεν ενημέρωσαν ή γιατί δεν έκαναν, πρέπει να πάρθει μια απόφαση που να λέει ότι εντέλουμε τους εργαζόμενους να μην προχωρήσουν καμιά διαδικασία της αξιολόγησης. Δεν κράτω.
δεν ήθελα να μιλήσω γιατί σαν παλιός υλικαριστής σίγουρα θα ταυτιζόμουν με την άποψη του κ. Τσοβίλη και των υπολείπων συναδέλφων εδώ πέρα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω που διαφωνούμε όμως. Βγήκε ερώτημα αν συμφωνούμε ή έχουμε διαφορετικές θέσεις και απόψεις κάποιοι εδώ μέσα. Το συμπέρασμα που εγώ βγάζω προσωπικά, θέλω να πιστεύω δεν είναι αυθαίρετο, είναι ότι και νομικά κατοχυρωμένοι είναι εφόσον είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Δήμαρχος να εφαρμόσει αυτή την απόφαση και οι προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι είναι καλυμμένοι από αυτή την απόφαση μας. Αν υπάρχει κάτι άλλο νομικό, κύριε Πρόεδρε, που μπορεί να μην σας καλύπτει, να το ακούσουμε. Ό,τι συζητιέται και ό,τι ακούγεται στο μικρόφωνο καταγράφεται. Καταγραφώ στην απόφαση, θα λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Ο κύριος Τσαγκάρη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι έγινε κάποιο λάθος στη διαδικασία. Γι' αυτό δεν τοποθέτησε. Θεωρητικά θα έπρεπε, επειδή η τοποθέτηση του Προέδρου των Εργαζομένων διαβάστηκε μέσα από ένα κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας έδωσε την ευκαιρία και να ρωτήσουμε κάτι ευκαιρίες όπως και τώρα. Και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί εγώ, αν κατάλαβα καλά, οι εργαζόμενοι είναι γενικότερα κατά της αξιολόγησης. Όχι της αξιολόγησης απλώς όπως είναι. Όπως προβλέπετε από το νόμο 4250, αλλά γενικότερα κατά της αξιολόγησης. Εγώ έτσι κατάλαβα. Αν κατάλαβα λάθος. Ναι. 4250 με τα ποσοστά. Τον νόμο που καθορίζει τα ποσοστά αυτά, τα οποία και παράλογα είναι. Ναι, και παράλογα είναι. Τελειώσει τον κύριο Τσαγκάρη, σας παρακαλώ. Κύριε Τσαγκάρη, κάνετε ερωτήσει στον πρόεδρο. Αυτό το πράγμα δεν έχω καταλάβει. Αν οι εργαζόμενοι δεν θέλουν καθόλου την αξιολόγηση, γιατί μόνο δεν πρέπει να γίνει, εγώ το πράγμα το ψέχει. Γίνεται κάποια αξιολόγηση χωρίς να κρατάμε αυτά τα ποσά, ειδικά το 15%. Έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα επιβληθεί αυτό το ποσοστό. Είναι σαν μια προδιαγραφή από την αρχή ότι 15% θα φύγει. Είναι σαν να αποδεχόμαστε μια διαδικασία. Βέβαια, υπάρχουν υπηρεσίες που το ξέρουν πάρα πολύ καλά, που δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμως και υπηρεσίες, τμήματα υπηρεσιών, και δεν λέω απαραίτητα τις δημοτικές υπηρεσίες, για τα οποία όλοι παρουσιάζουμε, λέμε και εκφράζουμε κάποιες ανησυχίες ή κάποιες δυσαρέσκειες. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει, αλλά χωρίς ποσοστώσεις. Δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε σωστό. Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, ότι από τον Οκτώβρη μήνα που πήγαμε στα Γιάννηνα, το θέμα που είχε απασχολήσει πάρα πολύ τότε την ΚΕΔΕ και την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ότι αν μέχρι 31 Δεκέμβρη θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και αιτιολόγηση των θέσεων που απασχολούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Είχαμε όλοι μία σύμφωνη γνώμη ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση και να δικολογήσουμε με πάση θυσία τους πάντες που εργάζονται στους Δήμους. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από τη μεριά του συνδικαλισμού. Σήμερα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι άλλο είναι ο νόμος 4250, άλλο είναι η αξιολόγηση των υπαλλήλων. Αξιολόγηση των υπαλλήλων και για το καλό της υπηρεσίας και για το καλό της οργάνωσης των εργαζομένων και για το ΣΥΡΙΖΑ την αναβάθμισή τους και καλύτερα τα υπηρεσίες και καθήκοντα, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Αλλά όχι τα ποσοστά και οι ιστορίες που βάζει αυτός ο νόμος ο 4250. Σε αυτό επάνω θέλω τη δικιά σας άποψη, αγαπητέ Πρόεδρε, για να ξέρουμε κι εμείς, έχουμε την άποψή μας και είπε ο Δήμαρχος. Εδώ υπάρχει το ποσοστό 25-60 αυθαίρετο κτλ. Και σε αυτό επάνω υπάρχει μια σταθερή θέση πιστεύω των περισσότερων που έχει ξαναπασχολήσει το σώμα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της αξιολόγησης των υπαλλήλων. Σε αυτό επάνω να πάρουμε την οριστική μας θέση και την απόφαση. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στο πρώτο θέμα αναφέρεται καθαρά συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένου στο ΣΟΤΑ, πρώτο βαθμό κτλ. Για λήψη απόφασης μη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4250 κάθε τους άνθρωπος. Είναι σαφές. Εντάξει. Ωραία. Ο κύριος Μιζερλής, αν θέλει, μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν. Όχι, όχι. Νομίζω δεν θα πρέπει.
Το θέμα είναι σαφές, σε αυτό αναφερόμαστε. Εντάξει. Υπάρχει ένα σχέδιο εδώ. Κύριοι συναδελφοί, κύριε Μισερλή, σας παρακαλώ. Υπάρχει εδώ ένα σχέδιο κειμένου για την έκθεση απόφασης ψηφίσματος από τα Δημοτικά Συμβούλια. Δικό σας. Που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη νέα μέθοδο αξιολόγηση που προάγει ο νόμος 4250 κάτω 14, ένα ακόμη μνημονιακό και εντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στην χώρα συντομών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ στα μεγάλα επιχειρησιακά επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση προσπαθεί με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντα εκ των προτέρων τα ποσοστά και τη κλίμακη βαθμολόγηση. Η εισαγωγή τη αυθαίρετη ποσόστοση και περαιτέρω επιμερισμού αναοργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενική και δίκαιη χρήση τη αξιολόγηση, που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση τη απόδοσή του με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στου πολίτε. Ζητάμε την άμεση κατάργηση του νόμου 4250 κάτω του 14 και δεσμευόμαστε να μην εκδώσουμε απόφαση επιμερισμού ποσοστών προϋπόθεση έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή του νόμου 4250 κάτω του 14 περί συγκριτική αξιολόγηση. Μια αίτηση με αριθμό το κώλικο 3/6/2014 που ζητάμε σαν δεν ξέρω ποιος το κατέβει. Είναι το κείμενο της ΠΟΕΟΤΑ αυτό, το οποίο όμως δεν το έχουμε καταθέσει εμείς στα σύλλογους και συζητάμε αυτό. Σχέδιο κειμένου. Λοιπόν. Κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Τσοβίλης. Κάναμε μια ανάλυση. Θα την επαναλάβω και να μην προοδηγώ. Υπάρχει κατεύθυνση, υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που θέλει τη απολύτω. Η αξιολόγηση με όποια μορφή θα έχει στόχο τη απολύτω και την κατάργηση υπηρεσιών, μένουμε σε αυτό. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη αξιολόγηση. Είναι συγκεκριμένη η επιλογή του κεφαλαίου. Από εκεί και πέρα. Ερχόμαστε στους αγώνες που θα αναπτυχθούν από τους εργαζόμενους του δημόσιου, τους ενιαίους αγώνες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, αυτό. Κύριε Συνάδελφε, να πούμε για ψηφοφορία για το θέμα. Είναι σύμφωνα με τον ορισμό που κάναμε στο θέμα να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου 4250 κάθετος 26/3/14 περί αξιολόγησης. Αυτό είναι. Παρακαλώ. Για την μία εφαρμογή του μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κύριος, Και απόφαση. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έτσι. Και δεύτερον, να μην προχωρήσουν και οι διαδικασίες από τους προσταμένους των οργανικών μονάδων. Άρα ψηφίζουμε την πρόταση του Δημάρχου. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Δημάρχου? Όχι. Όλοι. Ομόφωνα με τις επιφυλάξεις. Μισό λεπτό. Κύριε. Είμαστε υπέρ της ουσίας να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Γιατί κάνετε διάλογο? Κύριε Τσοβίλη. Και στον κύριο Φραγκούλη έχω πει. Ψηφίζεται ομόφωνα, ακούτε την απόφαση. Ψηφίζεται ομόφωνα η πρόταση όπως την κατέθεσε ο κύριος Δήμαρχος και όπως αναφέρεται στον τίτλο του συγκεκριμένου θέματος και διατηρεί, συμφωνεί και η Λαϊκή Συσπήρωση και διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις. Με τις δικές σας απόφασεις. Ωραία. Συμφωνείτε, ωραία. 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 Εντάξει.